Να δούμε τώρα και πώ θα γίνει και η παράδοση, αν ολοκληρώσαμε με τα μέτρα ασφαλεία, πώ θα γίνει και η παράδοση των πυρηνικών τη περιβόητη αυτή βαλίτσα, καθώ ο Ντόναλτ Τραμπ δεν θα παραστήσει η σημερινή διαδικασία. Είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουν οι υπηρεσίε ασφαλεία. Γενικά, η βαλίτσα με του κωδικού και με τον εξοπλισμό για τον πυρηνικό πόλεμο δίνεται από το στρατιωτικό αξιωματούχο που ακολουθεί τον πρόεδρο στο διάδοχό του, μόλι ορκιστεί ο επόμενο πρόεδρο. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δύο τέτοια χαρτοφυλάκια. Το ένα λοιπόν θα το έχει ο Ντόναλτ Τραμπ στη Φλόριντα και θα είναι ενεργό μέχρι τι 11.59, οπότε ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, οπότε θα ορκιστεί και ο Τζο Μπάιντεν. Αμέσω στι 12 η ώρα θα απενεργοποιηθεί ο χαρτοφύλακα του Ντόναλτ Τραμπ και θα ενεργοποιηθεί ο χαρτοφύλακα με τον πυρηνικό εξοπλισμό του Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον στι 12 η ώρα ακριβώ. Επομένω θα διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο ότι μόνο ο πρόεδρο θα έχει τη δυνατότητα να κηρύξει πυρηνικό πόλεμο.